Καλώς ήρθατε στα διαδικτυακά μαθήματα Αρνός. Πάμε να δούμε την άσκηση 1 από το 1ο κεφάλαιο της βιολογίας κατεύθυνσης. Αναφέρεται από μία μέθοδο μεταφοράς γονιδίων σε φυτά και ζώα. Αρχικά πάμε να δούμε στα φυτά. Η μεταφορά των γονιδίων γίνεται με τη βοήθεια του πλασμιδίου TI. Το πλασμίδιο αυτό απομονώνεται από ένα βακτήριο που ονομάζεται Agrobacterium tumefaciens. Στο πλασμίδιο μέσα αυτό βρίσκονται κάποια ογκογονίδια τα οποία δημιουργούν όγκους στα φυτά με τα οποία το Agrobacterium tumefaciens έρχεται σε επαφή. Ο πρώτος στόχος είναι να απενεργοποιηθούν αυτά τα γονίδια που δημιουργούν όγκους. Και αυτό γίνεται ουσιαστικά εισάγοντας μέσα σε αυτό το πλασμίδιο τα γονίδια που θα προσδώσουν στο φυτό τις επιθυμητές ιδιότητες που εμείς θέλουμε. Από εκεί και πέρα το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο εισάγεται μέσα σε φυτικά κύτταρα και από τα φυτικά αυτά κύτταρα προκύπτουν φυτά τα οποία έχουν και τις επιθυμητές ιδιότητες που θέλουμε. Για τα ζώα, η μέθοδος που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά γονιδίων είναι η μικροέγχυση. Αυτή έχει ως εξής. Με ειδική μικροβελόνα μπορούμε να εισάγουμε το DNA που θέλουμε, το ξένο δηλαδή DNA, σε γονιμοποιημένα οάρια ζώου ή διαφορετικά σε ζυγωτά. Αυτό συνήθως το DNA ενσωματώνεται σε κάποιο από τα χρωμοσώματα του πυρήνα του ζυγωτού και εν συνεχεία το ζυγωτό τοποθετείται στη μήτρα της θετής μητέρας μέσα στην οποία θα αναπτυχθεί το έμβριο και από εκεί φυσικά θα προκύψει ένα ζώο το οποίο θα έχει αντίστοιχα τις επιθυμητές ιδιότητες που θέλουμε. Καλή συνέχεια!